Έρχεσαι μετά ο Κοντονής. Πού ήσουν στο ποδόσφαιρο εσύ ο Κοντονής? Ρε πού ήσουν στο ποδόσφαιρο ο Κοντονής που μπαίνεις μέσα και λες στον Κοσμάκη πάει και πληρώνει 6.000 ευρώ να δει την ομάδα του. Με την πείνα, με τα μνημόνια, την μνημόνια, η Μέρκελ, ο Σόιμπερ, τον Νατάλ, ο Μπουνιές, ο Μπαρουφάκης. Υποφέρουμε απ' να δούμε την ομάδα μας. Τι να τα που κλείνεις τις πόρτες. Ποιος είσαι? Πού ήσουν εσύ τα 77 χρόνια που ζω εγώ ρε μες την μπάλα? 37 χρόνια προπονητής, 3 φορές Ολυμπιακό, μαντάρες, παίχτης, όλα. Πού ήσουν ε? Θα κλείσεις εσύ τα γήπεδα? Πού θα κλείσεις τα γήπεδα? Κώστα. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι είναι ρε Κώστα μου. Και με το παραμικρό. Πιάσε τον άνθρωπο. Μην τον στέλνετε στη φυλακή. Τον κάνεις χειρότερο. Έλα εδώ παιδάκι μου. Εσύ σου να μπράβο. 6 μήνες δεν θα πας στο γήπεδο. Τελείωσε. Τελείωσε. Έξω από το σπίτι όλα. Δεν είσαι εδώ θα πας μέσα. Τον φοβήσεις. Αμέσως. Τους παίρνετε. Σου φαλιάζε. Τους πας στον κορδάλο. Άστον. Άστον. Και να σου πω κάτι άλλο. Για δεν κάνει μια συνδιάλεξη κύριε Κοντονή. Ορίστε, ο Μαρινάκης θα σου δώσει. Θα πας στη θύρα αυτά του Ολυμπιακού, θα μπεις μέσα, θα πεις σε παιδιά, δεν κάνει να τσακώνεις, δεν κάνει να σκοτωθείτε, δεν. Παρακαλώ πολύ, προσέχτε, κάντε. Κούστε τον πρώτο, θα σε πάει. Θα σε πάει και ο Αλαφούζος στον Πανέκο, θα σε πάει και ο Μελισανίδης στην ΑΕ. Στο λέω εγώ, με φρούρηση με όλα. Δώσε ένα διάλογο. Τι είναι αυτά, κλείνω τις πόρτες, κλείνω εδώ, κλείνω εκεί. Τι είναι αυτά, τώρα μας λέτε, παραμύθια μας λέτε τώρα. Πώς έρχεσαι άπειρος και την τσάντα και πας μέσα λες και είναι τσιφλίκης. Ο άλλος έδωσε 6.000. Δηλαδή ακλείς τις πόρτες εσύ και φοβίζεις ότι θα φύγεις από την Ευρώπη. Άμα φύγεις από την Ευρώπη, εκεί που ο λαός σου δώσε το 80% το 50% θα πάρεις το 3%. Το 3% θα πάρεις και θα μείνεις ο χειρότερος υφυπουργός όλων των εποχών του αθλητισμού. Τι είναι αυτά Κοντονής? Τι είναι αυτά? Εγώ δεν θυμάμαι Κοντονή αν πήγαινε στο γήπεδο. Πήγαινε εσύ ποτέ στο γήπεδο? Ποτέ.